Καθησυχαστική εμφανίζεται η Διεύθυνση Κλινιατρικής για τον αριθμό των κρουσμάτων των βοηδών για τη ζωονόζο της βρουκέλωσης, επισημένοντας πως δεν καταγράφεται έξαρση συγκριτικά με παρελθόντα έτη. Ωστόσο και την απάντησή της δίνει στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Αλέξανδρο Κοντό μετά το σχετικό του ερώτημα στη Βουλή. Σε αυτό το θέμα, ειδικά με το ερώτημα που έγινε, το οποίο το είδα σε έγγραφη μορφή, ας πούμε, σε κάποια εφημερίδα, προκαλεί σε εμάς κάποια απορία και θλίψη. Καταρχήν προκαλεί την απορία με την έννοια ότι θα αναφέρει εκεί πέρα ο βουλευτής του τόπου μας για 280 θανάτους των υποχρεωτικές σφαγές μάλλον των ζώων της περιοχής της Σταυρούπολης. Απορώ πώς βρέθηκε αυτό το νούμερο, δηλαδή έχει πέσει έξω κατά 200 ζώα. Και η απορία είναι πως όταν γίνονται τέτοια στοιχεία για μια ασθένεια δεν γίνεται το αντίστοιχο ερώτημα από τον βουλευτή του τόπου μας στην αντίστοιχη υπηρεσία για να πάρει τις ακριβείς πληροφορίες. Παράλληλα, ο κ. Γκαζίνος τόνισε ότι δεν είναι επιθυμία των κτηνοτρόφων οι εμβολιασμοί των ζώων, γιατί θα τους στερήσει τη δυνατότητα να δίνουν τα ζώα τους για άμεσες αγοροπολισίες. Για το θέμα των εμβολιασμών έχω να πω ότι δεν είναι καταρχήν επιθυμία, να το πω έτσι, όλων των κτηνοτρόφων της περιοχής, διότι ο εμβολιασμός, το καθεστώς του εμβολιασμού στην περιοχή αυτή θα καταδικάσει κάποιους ανθρώπους το μόνο έσοδο τους θα είναι η αποστολή των ζώων τους μόνο προσφαγή. Τους στερεί τη δυνατότητα να δίνουν ζώα για άμεσες αγοροπολισίες. Η αγοροπολισία προς ζώη, δηλαδή να φεύγουν ζώα και να πηγαίνουν προς εκτροφή σε άλλες περιοχές και εκτροφές. Οπότε είναι ένα θέμα που προβληματίζει την υπηρεσία μας για να ζητήσει να γίνονται οι εμβολιασμοί. Η περιοχή σε καθεστώς εμβολιασμών για την βρουκέλωση των βοηδών. Να το πω διαφορετικά, ότι εμάς σαν υπηρεσία θα μας βόλευε αυτό το πράγμα, διότι θα ελάφρυνε κατά κάποιο τρόπο την δουλειά μας και μάλιστα μέσα στην καταράκωση των υπηρεσιών που ζούμε με το ελάχιστο προσωπικό πλέον και με τον όγκο των υποχρεώσεων που έχουμε, θα μας έλυνε και λίγο τα χέρια εδώ πέρα πάνω, διότι δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε εμβολιψίες σε όλες τις εκτροφές. Ωστόσο, το σημείο που στάθηκε περισσότερο προϊστάμενο στο τμήμα της κτηνιατρικής στην Ξάνθη ήταν το κάλεσμα που έκανε ο βουλευτής στον Υπουργό να επικοινωνήσει με την υπηρεσία για την αντατικοποίηση των ελέγχων. Αυτό που προκαλεί όμως ιδιαίτερη θλίψη, και το λέω έτσι με μεγάλη μου πικρία, είναι ότι καλεί ο βουλευτής του τόπου μας, ο οποίος επανειλημμένως θα μπορούσε να έχει και το προσωπικό μου το τηλέφωνο και το τηλέφωνο της υπηρεσίας για να ζητήσει και πληροφορίες, αλλά ίσως και να ζητήσει κάποια πράγματα να γίνουν εδώ στο τόπο μας, είναι να καλεί καλείται ουσιαστικά η υπηρεσία μέσω του Υπουργού, δηλαδή να ζητάει από τον Υπουργό να καλέσει τη Διεύθυνση Κλινιατρικής Ξάνθης για την αντατικοποίηση των ελέγχων. Γνωρίζετε μήπως υπάρχει κάποια άλλη περιοχή μέσα στην Ελλάδα στην οποία έχουν εφαρμοστεί το πρόγραμμα του μελετήου πυρετού με την ποιότητα που έχει εφαρμοστεί στην περιοχή της Σταυρούπολης? Θα ήθελα να το ξέρω αυτό το πράγμα ειλικρινά. Το ρωτάω έτσι ευθέως και ευθαρσώς. Θα ήθελα να ξέρω αν μέσα στον ελλαδικό χώρο υπάρχει κάποια άλλη περιοχή που το πρόγραμμα του μελετήου πυρετού έχει εφαρμοστεί μεγαλύτερη πληρότητα από ό,τι στην περιοχή της Σταυρούπολης. Κλείνοντας, αυτό που πραγματικά έχει ιδιαίτερη αξία, θίγει ο βουλευτής και πρέπει να συζητηθεί, όπως επισήμανε ο κ. Γκαζίνος, είναι το θέμα των αποζημιώσεων των κτηνοτρόφων που μπαίνουν πλέον σε καθεστώς της βουρκελικής εκτροφής και το διάστημα που δίνονται.